Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τις νέες δράσεις εδώ του θεραπευτηρίου Λασιθίου. Το θεραπευτήριο χρονίου παθήσεων Λασιθίου από τον Σεπτέμβριο μήνα που άρχισε να οργανώνεται και από τον Οκτώβριο που άρχισε να το υλοποιεί, κάνει το Βοήθεια στο Σπίτι. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει πιλωτικά από 2 Οκτωβρίου και το οποίο περιλαμβάνει ανθρώπους του Διευρυμένου Δήμου του Αγίου Νικολάου. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε κοντά στα 40 άτομα και θα φτάσουμε πρώτα ο Θεός στα 50 άτομα που θα είναι και το όριό μας. Ευελπιστώ ότι αν το πιλωτικό πρόγραμμα έχει επιτυχία, που έτσι δείχνουν τα πράγματα, ότι θα έχει επιτυχία και πραγματικά θα προσφέρει μια προστιθέμενη αξία στους ανθρώπους αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη της βοήθειάς του, θα επεκταθούμε κάποια στιγμή και στο Δήμο Ιεράπετρας και στο Δήμο Σιτίας. Όλα αυτά χωρίς να επιβαρύνουμε ούτε ένα ευρώ τον προϋπολογισμό μας, δηλαδή ούτε ένα ευρώ τον Έλληνα φορολογούμενο, με δικά μας χρηματοοικονομικά έσοδα και με τις δωρεές των ανθρώπων που να είναι καλά στηρίζουν όσο μπορούν το θεραπευτήριο. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω αλλά και να απευθύνω και μια έκκληση σε όποιον έχει ανάγκη ότι παρέχουμε δωρεάν λογοθεραπεία σε ανήλικα παιδιά τα οποία μπορούν να βοηθηθούν από εμάς και τα οποία προέρχονται από οικογένειες όμως που να χρήζουν βοηθείας, δηλαδή να είναι οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν σε λογοθεραπευτές έξω. Ελέγχουμε δηλαδή το Ε1 και το Ε9 και την κάρτα ανεργίας έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν παίρνουμε δουλειά από τους ανθρώπους έξω. Παρέχουμε λογοθεραπεία λοιπόν σε παιδιά εντελώς δωρεάν με απόφαση του ΔΣ. Ήδη 5 παιδιά έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα αυτό και γιατί όχι, αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε και περισσότερα άτομα, δεν θα το πούμε όχι, από όλο τον νόμο Λασιθίου. Επίσης, σε συνεννόηση με τα άτομα με αναπηρία του Δήμου Αγίου Νικολάου, είμαστε σε μια φάση στην οποία κοιτάζουμε να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε δωρεάν φυσικοθεραπείες σε άτομα που χρήζουν βοηθεία και τα οποία πάλι, το τονίζω ξανά, πάλι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν σε φυσικοθεραπευτές έξω. Επίσης, είμαστε σε συνεννόηση με τα άτομα με το Σύλλογο ΑΜΕΑ Ιεράπετρας. Ο Σύλλογος ΑΜΕΑ Ιεράπετρας είχε απευθυνθεί στο θεραπευτήριο με μια έκκληση αν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες του θεραπευτηρίου για να κάνουν τα άτομα που έχει κάποια εργαστήρια τις πρωινές ώρες, έτσι ώστε και να ανακουφιστούν οι γονείς τους, αλλά και τα ίδια να μπουν σε μια φάση δημιουργικής εξέλιξης. Είμαστε λοιπόν σε μια φάση συνεννόησης, έχουμε κάνει δεκτό το αίτημά τους και μένει μόνο να δούμε πόσα άτομα και πώς θα μετακινούνται καθημερινά στο θεραπευτήριο. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε μπει σε μια φάση προετοιμασίας για την εκδήλωση της 3 του Δεκέμβρη. Για όσους δεν το γνωρίζουν, κάθε 3 Δεκέμβρη είναι η μέρα που γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία. Θα γίνουν πολλές εκδηλώσεις, θα γίνουν ομιλίες, θα γίνουν κάποιες Latin χορογραφίες από την χορογράφο που έχουμε στο θεραπευτήριο ως εξωτερική συνεργάτηδα με άτομα του θεραπευτηρίου και στη συνεργασία με το Σύλλογο ΑΜΕΑ του Μεραμπέλου. Θα έχουμε κάποια τραγούδια, θα έχουμε κάποιες εκθέσεις από έργα τα οποία έχουν φτιάξει τα άτομα των εργαστηρίων του θεραπευτηρίου και θα έχουμε και μία εκδήλωση στις 27 του μήνα στο ΡΕΞ, στον κινηματογράφο ΡΕΞ εδώ στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, στην οποία είναι όλοι καλεσμένοι. Είναι φυσικά όλα εντελώς δωρεάν, δεν θα υπάρχει είσοδο, δεν θα υπάρχει κανένα κόστος για τα άτομα που θα έρθουν. Σας περιμένουμε κοντά μας να δείτε τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορείτε και εσείς να συνδράμετε στην προσπάθεια που κάνουμε στους δύσκολους αυτούς καιρούς, γιατί τα άτομα με αναπηρία χρειάζονται τη βοήθειά μας, πάντα όμως με αξιοπρέπεια και τιμή.